Είπαμε, κύριε Λιναρδάκη, να μιλήσουμε για τη διατροφή και από πού να το ξεκινήσει το θέμα της διατροφής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Διατροφή. Το καύσιμό μας. Η ουσία ύλη που βάζουμε στον οργανισμό μας για να μπορούμε να στεκόμαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και ζωντανοί. Τι έχουμε καταφέρει στις μέρες μας? Τι σχέση έχουμε αναπτύξει με τη διατροφή μας? Τώρα ζούμε στην περίοδο του άκρατου καταναλωτισμού. Αυτό έχει ένα κόστος, έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή μας, όπου τα πάντα είναι αποθήκες. Έχουμε ξεχάσει αυτό που υπήρχε κάποτε, την ανάγκη να κερδίσουμε την τροφή μας και να την ευχαριστηθούμε ταυτόχρονα. Και ζώντας ένα κόσμο με υπερβολές, γεμάτα ντουλάπια, ράφια, όποια ώρα της στιγμής και αν θελήσουμε η τροφή είναι κοντά μας, με το σύστημα που υπάρχει σήμερα στις αστικές ζώνες, delivery και όλα αυτά, όποτε επιθυμούμε, κάνουμε χρήση της τροφής, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να είμαστε σχεδόν απορριθμισμένοι. Απορριθμισμένοι με την έννοια της φυσικής μας κληρονομιάς, της διάστασης της φυσικής. Αντί να μας δώσει λύση λοιπόν αυτή η συνθήκη και απλά να μας διευκολύνει σε κάποια πράγματα, μας βγάζει τελώς από τον άξονά μας. Αλήθεια, γιατί ξεχνώντας ότι είμαστε αποτέλεσμα ενός φυσικού κόσμου, όπου αυτό το οποίο συμβαίνει εμείς θα έπρεπε να το δεχόμαστε και να το κατανοούμε, είμαστε πιο πολύ μπερδεμένοι, αιτία ότι η ευκολία του να αποκτήσουμε ή να κάνουμε χρήση, είμαστε χρήστες ενέργειας υπερβολικής. Mm. Και αυτή η ενέργεια στην ουσία είναι αυτό το οποίο καθορίζει τη ζωή αυτή. Τι επιπτώσεις έχει αυτό όλο στην καθημερινότητά μας, στην ποιότητα της ζωής μας, της υγείας μας, το ότι έχουμε εύκολη πρόσβαση στο φαγητό? Επιπτώσεις, ας πούμε ότι εμείς παρομοιάζουμε πολλές φορές τον εαυτό μας σαν ένα ηλιακό κάτωπτρο, το οποίο αποθηκεύει ενέργεια. Η ενέργεια η οποία μας έρχεται δωρεάν και θα έπρεπε να την ανταποδώσουμε. Mm. Όσο περισσότερο κρατήσουμε, τόσο εις βάρος στην υγεία μας. Είναι γιατί συνήθως συμβαίνει να γινόμαστε παχύσαρκοι, να αποκτάμε προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, όπου εμφανίζεται περισσότερο με τις υπερβολές αυτές σε μικρές ηλικίες προβλήματα, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι ο διαβήτης, καρδιοπάθειες και ένα σωρό άλλο. Και φυσικά το φαινόμενο της παχυσαρκίας, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι μια μάστιγα πια, και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας εδώ, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κάτι το οποίο ίσως και το θέμα της παραδοσιακής κριτικής διατροφής που εμείς οφείλουμε να το διαρκώς να το φέρουμε στην επιφάνεια, είναι κάτι το οποίο μας άλλαξε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται πια σαν και κόστος στην υγεία αλλά και πρόβλημα υγείας, το οποίο η υγεία μας είναι κάτι το οποίο αφορά και το σώμα μας και την ψυχή μας και τη διάνοιά μας. Αυτό που συναντάμε σήμερα είναι ανισορροπίες, με την έννοια ότι όσο περισσότερο αυτή την ενέργεια που μας δίνεται, και δόξα τω Θεώ την έχουμε, ιδιαίτερα εμείς που ζούμε στην πατρίδα μας, που έχουμε καταγωγή, που έχουμε το σπίτι μας, που δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε, να μεταναστεύσουμε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, τη χρησιμοποιούμε λάθος. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση όλη αυτή η σχέση μας με το φαγητό και η εύκολη πρόσβαση. Εκτός το ότι ανοίγω ντουλάπι, παίρνω, τρώω, άρα μπορώ να φάω και πιο συχνά και να καταναλώσω και λιγότερο ποιοτικά τρόφιμα, αλλά και στη συμπεριφορά μου έχω καλλιεργώ άλλες συνήθειες. Πολύ σωστά. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι εμείς την τροφή την θεωρούμε καύσιμο. Είναι ενέργεια η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σαν χρονικοί ταξιδιώτες που είμαστε όλοι. Mm. Αυτό το καύσιμο λοιπόν, αν το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται η μηχανή μας θα έχει κόστος. Ας το πούμε σε επίπεδο ύλης ή στο σώμα μας, αυτές οι υπερβολές φαίνονται με την ανισορροπία της γλυκόζης που εμφανίζεται πολύ συχνά, που σημαίνει ότι η σταθερότητα ενός δείχτη πολύ σημαντικού για την υγεία μας, όπως είναι η γλυκόζη του αίματος. Αν έχουμε διακυμάνσεις, δηλαδή ανισορροπία στην ουσία, τότε δημιουργούνται όλες οι πρόδρομοι ασθένεια. Γιατί έχοντας υπεργλυκαιμίες και στην ουσία αυτός ο κυματισμός της γλυκόζης που γίνεται όσο τρώμε περισσότερο, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα μας. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε
πτώση της γλυκόζης και μία διαρκή αναζήτηση ενέργειας, δηλαδή τροφής, με αποτέλεσμα να απορριθμίζεται ένα βιολογικό ρολόι που έχουμε όλοι μέσα μας, το οποίο λέει τι, ότι θα έπρεπε να τρώμε για δύο λόγους. Ένας είναι ο βιολογικός, για να μπορέσουμε να επιζήσουμε. Ο δεύτερος είναι για να έχουμε δύναμη, ενέργεια και να κάνουμε έργο. Επειδή λοιπόν η υπερβολή τελικά διαταράσσει και δύο αυτές καταστάσεις, δηλαδή και βιολογικά αρρωσταίνουμε, αλλά και το έργο επίσης δημιουργεί κακές καταστάσεις, είτε ψυχολογικές, είτε τον τρόπο που ψυχοπνευματικά λειτουργούμε, είτε το σώμα μας που είναι βαρύ, μειωμένα επίπεδα ενέργειας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία μας απομακρύνουν από το φυσικό κόσμο. Όπως. Θέλω να μου το μεταφέρετε στην απλή καθημερινότητα τη δική μας που μπορούμε να την αντιληφθούμε. Να ταυτιστούμε δηλαδή σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση τροφής και ικανοποίησης, αναζήτηση της γλυκόζης, είπατε? Όχι. Η γλυκόζη είναι στην ουσία η ενέργεια που παίρνουμε μέσω της τροφής για να μπορέσουμε να παράγουμε έργο. Έχω μπει εγώ σε αυτό το φαύλο κύκλο. Ωραία. Και μονίμως προσπαθώ να τροφοδοτήσω ένα κόριστο στομάχι και ένα κόριστο μυαλό και ένα κόριστο μάτι που θέλει συνεχώς να βλέπει. Στη συμπεριφορά μου αυτό πώς μεταφράζεται? Τι παθαίνω? Μεταφράζεται καταρχήν, έχουμε νευρολογικά προβλήματα. Έχουμε, ας το πούμε, μειωμένα αντανακλαστικά. Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να μην κάνουμε πρωινό. Mm. Σε μία έρευνα που είχε γίνει στο παρελθόν βρέθηκε ότι τα τροχαία δυστυχήματα γίνονται συνήθως ή τις πρώτες βραδινές με τα μεσονύχτιες ώρες ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Mm-hmm. Και το συνδέσανε με δύο παράγοντες. Τον ένα την υπεργλυκαιμία της νύχτας, γιατί το βράδυ όλοι μας κάνουμε χρήση υπερβολών. Υπερβολικής τροφής, φαγητό, αλκοόλ. Το πρωί αντίθετα οι περισσότεροι δεν τρώνε τροφή. Άρα έχουμε πάλι χαμηλή γλυκόζη στο αίμα. Και μειωμένα αντανακλαστικά. Μειωμένα αντανακλαστικά. Άρα δεν έχει να κάνει με το ότι δεν πρόλαβα να πιω τον καφέ μου. Έχει να κάνει με πολύ πιο βασικά θέματα. Είναι ενεργοποίηση του οργανισμού. Είναι ίσως μια βιολογική προσαρμοστικότητα την οποία δεν την έχουμε σαν παιδεία, σαν τρόπο ζωής. Βέβαια, ο καθένας μας είναι διαφορετικός, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ναι. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όλοι έχουν ανάγκη να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει κόσμος που το πρωί πραγματικά ξυπνάει και ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να τρώει, αν η ψυχοσύνθεσή του δεν το επιβάλλει. Άλλοι που ξυπνάνε και θα πρέπει να κάνουν χρήση, να πάρουν πρωινό. Το πρωινό είναι πολύ σημαντικό για μας. Πώς θα ξέρουμε ποιος τύπος είμαστε, αν είμαστε του πρωινού ή δεν είμαστε? Το βασικό για μένα είναι, καταρχήν, όταν μιλάμε για διατροφή, μιλάμε για αυτογνωσία. Είναι μια προσέγγιση η οποία αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και απλά μέσα από την προσπάθεια να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να δώσουμε μια απάντηση στο πρωινό ερώτημα, ζώντας σε έναν κόσμο που, επαναλαμβάνω, έχουμε τα πάντα, η σωστή χρήση θα έπρεπε να ξεκινάει με την αυτογνωσία. Δηλαδή, αν εγώ το πρωί έχω υπερένταση, έχω σφιγμένο στομάχι, είμαι σε κατάσταση στρες, οι ορμόνες μου είναι διαφορετικές από ότι ένας άλλος που είναι λίγο πιο ήρεμος, πιο χαλαρός, που ξυπνάει το πρωί, που σκέφτεται λίγο ευχάριστα, που δεν έχει δαιμόνους εντός εισαγωγικών μέσα του ξυπνώντας το πρωί. Τότε εκεί μπορούμε να, και μάλιστα οι προτάσεις που κάνουμε εμείς οι επιστήμονες διατροφής, είναι στην κατεύθυνση την προσωπική. Και ο καθένας μας θα πρέπει έτσι να ορίζει το πώς αποφασίζει, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται διατροφικά. Είμαστε πολύ διαφορετικοί ο καθένας από τον άλλον. Βέβαια. Και κάτι που κάνει καλό σε μένα, ενδεχομένως σε εσάς να μην κάνει. Ή να μην κάνει καλό στα παιδιά μου. Γιατί εγώ θα πάω, θα συμβουλευτώ έναν ειδικό, θα μου δώσει μια καλή διατροφή. Όχι για να χάσω κιλά, μια σωστή διατροφή. Και θα την εφαρμόσουμε όλοι στην οικογένεια. Λάθος. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δουλέψει σε όλους θετικά. Μπορεί, ας πούμε, σε επίπεδο οικογενειακό, οι συμβουλές να είναι ότι υπάρχει ένας μπούσουλας οικογενειακός. Και μέσα εκεί θα πρέπει να βάζουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ναι. Ας πούμε, θρεπτικά υλικά, ηλικία, φύλο, απασχόληση, αν καθόμαστε ή γυμναζόμαστε. Όλα αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορετικότητα του καθένα μας. Αλλά στην ψυχοσύνθεσή μας, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι να καταλάβουμε ότι μέσα από αυτή την κατανόηση του ποιος είμαι, μπορώ να δώσω και μια απάντηση τι είδους καύσιμο χρειάζομαι.
Τώρα η κουβέντα που ανοίξαμε είναι γιγάντια. Άρα, φεύγουμε πολύ μακριά από την λογική και το πρότυπο των τελευταίων δεκαετιών. Γεια σας, ήρθα γιατί θέλω να χάσω κιλά, δώστε μου μία έτοιμη διατροφή. Θα πρέπει πρώτα να κάνω βουτιά μέσα μου και να δω πολλά πράγματα πριν φτάσω σε αυτό. Σωστά, κανονικά είναι μία προσπάθεια που θα έπρεπε να είναι διεπιστημονική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξεκινάει να κάνει κάτι, θα πρέπει να συνεργάζεται με μία ομάδα ανθρώπων. Ας το πούμε, αν θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, δεν πάμε να μιλήσουμε μόνο με το μηχανικό. Πρέπει να έχουμε αρχιτέκτονα, πρέπει να έχουμε εργολάβο, πρέπει να έχουμε καλό συνεργείο, να είμαστε και εμείς παρόντες, να κάνουμε κάτι σωστά. Αν θέλουμε λοιπόν την οικοδομή μας σωστά. Αν θέλουμε λοιπόν την οικοδομή μας να την υποστηρίξουμε σωστά, θα πρέπει να πούμε τι, ότι ιατρικά είμαι καλά, έχω σχέση με τον γιατρό μου, κοιτάζω κάποιους δείχτες υγείας. Άρα το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι το ιατρικό μέρος. Mm-hmm. Το δεύτερο λέει τι, ότι θέλω να συνεργαστώ να κάνω διατροφή με ένα επιστήμονα διατροφής. Επιλέγω τον κατάλληλο στην κατάλληλη ώρα, να μπορώ να είμαι έτοιμος να κάνω χρήση και όχι να το φαντάζομαι, να σκέφτομαι ή να αυτό που θα με σπρώξει να είναι η εικόνα μου, γιατί τελικά η εικόνα είναι αυτή που μας κάνει να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψυχολογικά είμαι καλά, μήπως χρειάζομαι υποστήριξη. Σωματικά είμαι καλά, πώς χρειάζομαι υποστήριξη, δηλαδή να κάνω κάτι σε επίπεδο άσκησης, να συμβουλευτώ ένα γυμναστή, ένα ειδικό επάνω στα θέματα φυσικής αγωγής. Νομίζω ότι κάπως έτσι, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε σωστά αυτό που είμαστε, θα έπρεπε να τα βάζουμε με αυτή τη λογική. Αλλιώς κάνουμε δίνουμε κάποιες λύσεις, οι οποίες είναι όμως αποσπασματικές και γι' αυτό γυροφέρομαι σε ένα παρονομαστή σήμερα, που σημαίνει τι. Κάνω μια προσπάθεια, κάποια φορά επιτυγχάνω, άλλες φορές αποτυγχάνω, χάνω βάρος, δυστυχώς έχει αποδειχτεί ότι το βάρος αυτό θα το ξαναπάρω πίσω αν δεν λειτουργήσω σωστά. Δηλαδή, η συμπεριφορά στα θέματα αυτά αφορά το σώμα μας, την ψυχή μας και το νου μας. Αν αυτά δεν τα αλλάξω και πάω μονάχα να φωτίσω ένα μέρος, δηλαδή να πάω να αλλάξω μόνο τη διατροφή μου, αλλά η τάση μου, αυτό που έχω μέσα μου, η ψυχοσύνθεσή μου, θα με ξαναγυρίσει εκεί που ήμουνα. Και θα πάω σε αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης, ότι αν θες κάποιον να τον γιατρέψεις, πρέπει πρώτα να τον κάνεις να αλλάξει συνήθειες σε αυτά που τον έκαναν να είναι άρρωστος. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσω από το αίτιο, να δουλέψω λίγο με το χαρακτήρα μου, να το υποστηρίξουμε. Και αν ταυτιστώ με κάποιον ο οποίος θα μου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές και έχω υποστήριξη, γιατί αυτή η δουλειά θέλει λίγο συμπαράσταση. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει κάτι, δεν κολυμπάει μόνος του. Πρέπει να νιώθει ότι έχει δίπλα του. Ναι, γιατί έρχεται να πειράξει δομικά χαρακτηριστικά του, τον πυρήνα του. Γιατί θα υποκύψει, θα περάσει στιγμές δύσκολες. Εκεί θα πρέπει να βρει συμπαράσταση, κατανόηση, ότι θα πρέπει να έχει ένα στήριγμα. Mm. Θα πρέπει να μια αγκαλιά, να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο κάνεις. Χρειάζεται λίγο να το δούμε μακριά. Δεν βιαζόμαστε, δεν είναι κάτι που θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό οι στόχοι θα πρέπει να είναι μακρινοί. Εμείς όμως και λόγω της ιδιοσυγκρασίας μας οι Έλληνες θέλουμε ό,τι κάναμε τα τελευταία 10 χρόνια να τα αλλάξουμε σε μια εβδομάδα. Δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται αυτό εύκολα. Και είναι δίπλα, λοιπόν, στην ουσία ανατροπή. Είναι μια αλλαγή. Ανατροπή ενός συστήματος, όχι μόνο του δικού μας, του ατομικού συστήματος. Πάω να δω τι είναι αυτό που με κάνει να έχω μια περίεργη σχέση, ας πούμε, με το φαγητό, με τη διατροφή μου. Αλλά πάω κόντρα και σε όσα συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή, δίπλα σε όλο αυτό και απέναντι μάλλον από αυτό, έχουμε όλες αυτές τις δίαιτες, τις superstar δίαιτες που κατά καιρούς βγαίνουν, που σου λένε, θα κάνεις αυτό και σε 2 εβδομάδες θα είσαι άλλος άνθρωπος, έχεις χάσει 10 κιλά, 6 κιλά, 5 κιλά. Κάθε σεζόν βγαίνει και μία άλλη δίαιτα, έχουμε χάσει και εμείς το λογαριασμό. Και τσιμπάμε. Αλήθεια. Τσιμπάμε γιατί είναι τα θέλγητρα. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, μπορείς να χάσεις 6 κιλά μέσα σε 2 εβδομάδες, λες, έλα μωρή, τι είναι 2 εβδομάδες, θα κάνω λίγο υπομονή, θα χάσω τα 6 κιλά και μετά θα είμαι άλλος άνθρωπος. Και υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι θα προσέχω το σώμα μου μετά. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε κάνει. Πολύ σωστά, αυτή είναι αλήθεια. Κοίτα, εγώ είμαι λίγο ανοιχτός σε όλα. Με την έννοια ότι καταρχήν το στοιχείο της ελπίδας είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Το να νιώσει κάποιος ότι μπορώ να ελπίσω όταν έχω δοκιμαστεί πολλές φορές και έχω αποτύχει, δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Αλίμονο. Το σκέφτομαι λοιπόν ότι είναι σημαντικό. Από εκεί ύστερα
το να γίνομαι χρήστης διαρκώς πραγμάτων που πάλι θα με φτάσει να αναρωτιέμαι, απέκτησα, έχω αυτογνωσία, καταλαβαίνω ποιος είμαι, με αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω ταιριάζει με εμένα. Νομίζω ότι όλα αυτά εν τέλει κάποια στιγμή σε επίπεδο ρημότητος θα πρέπει να είναι το κομμάτι το οποίο θα μας δώσει μια απάντηση σε αυτό το οποίο προσπαθούμε. Ας πούμε, εμείς τώρα σήμερα ζούμε με διάφορα κίνητρα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή? Αυτά τα κίνητρα είναι, ας πούμε, και οι προτάσεις διατροφής οι οποίες εμφανίζονται. Mm. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι αυτό το οποίο εμείς εδώ είμαστε, στην ουσία ένα όχημα ενέργειας, το οποίο έχει μέσα την ουσία μας, για κάποιους είναι η ψυχή μας, για άλλους είναι ο σκοπός της ζωής, ό,τι είμαστε εμείς, θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια μοντέλα και επανέρχομαι λίγο στο φυσικό κόσμο, που έχει κάποια γνωρίσματα. Αυτός λοιπόν ο φυσικός κόσμος μας δίνει απαντήσεις και μας λέει ότι η ενέργεια που παίρνεις ή στη δίνω έχει κάποια χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η αναπλήρωση της ενέργειας, γιατί αυτή η ενέργεια είναι το καύσιμο για να προχωρήσουμε. Σπατάλησε το καύσιμο, πρέπει να το αναπληρώσω. Σε σωματικό επίπεδο η ενέργεια είναι η τροφή. Ναι. Η κατάλληλη τροφή, οι θερμίδες που λέμε έτσι, πόσο χρειάζεται σύμφωνα με αυτό που κάνω, τα θρεπτικά υλικά τα οποία δίνουν την ποιότητα του καυσίμου που βάζω στη μηχανή μου, οπότε η ενέργεια αναπληρώνεται βάσει αυτών των χαρακτηριστικών και εμείς οι διατροφολόγοι το λέμε ισοζύγιο ενέργειας. Ενέργεια που σπαταλώ, με ενέργεια που προσλαμβάνω. Το ιδανικό είναι να είμαι σε ένα καλό παρανομαστή, δηλαδή καλό βάρος, οπότε έχω υγεία σωματικά. Να. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο λίγο το ξεχνάμε, είναι ότι αυτό το νευρικό σύστημα που ανέφερα πριν, στην ουσία είναι όλος ο μηχανισμός, ο ορμονικός, ο νευρός, ψυχικός, αυτό το οποίο μας σωθεί, αυτό που μας σπρώχνει, το στίγμα στο πού θα πάει το όχημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης, πιο σημαντικό ίσως από το πρώτο, γιατί είναι αυτό το οποίο μπαίνει και το στοιχείο των υπερβολών και των καταχρήσεων. Ναι. Μας λέει ότι πήρα την κατάλληλη βενζίνη και μάλιστα πολλοί κόσμος αναρωτιέται και λέει, μα εγώ κάνω την καλύτερη διατροφή. Πώς γίνεται και δεν είμαι καλά. Και μου θυμίζει έτσι ένα ωραίο ανέκδοτο που λέει, γιατρέ μου, τρώγω σωστά, γυμνάζομαι, δεν καπνίζω, δεν πίνω αλκοόλ, θα ζήσω 100 χρόνια. Και η απάντηση είναι ότι και 100 χρόνια να ζήσεις θα φαίνονται σε 50. Δεν είναι ο στόχος αυτός. Ναι. Ο στόχος είναι να έχουμε ικανοποίηση, να έχουμε χαρά, να έχουμε ευχαριστιόμαστε αυτό που μας ευγνωμοσύνη για αυτό που συμβαίνει. Αν αυτό που τρώμε μας τρώει και δεν το ευχαριστιόμαστε και είμαστε απλά χρήστες, δηλαδή καταναλωτές, αυτό που δωρεάν μας δίνεται και μας παρέχει ο φυσικός κόσμος, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω εμείς που μπορούμε, ας πούμε, να φυτέψουμε και να φάμε αυτό που χρειάζεται. Ερχόμαστε λοιπόν πρόσβαση στο νευρικό σύστημα, το οποίο μας κάνει να λέμε ότι αυτό το οποίο παίρνω και έχω το καύσιμο, το σπαταλώ τζάμπα. Γιατί έχω συνέχεια πατημένο τον γκάζι, γιατί η μηχανή μου δεν κάνει σέρβις. Και αυτό το οποίο αναπληρώνει αυτή την ενέργεια, κυρίως, βασίζεται στον ύπνο. Mm. Στη σωστή ώρα και όπως πρέπει. Και έχουμε μια ορμόνη, τη μελατονίνη, μια εξαιρετική, που την ξεχνάμε, ορμόνη, η οποία εκρίνει το σώμα μας όταν πέσει ο ήλιος. Στην ουσία, αυτή η ορμόνη αποθηκεύει το φως στα κύτταρά μας. Ναι. Αυτή η ορμόνη μας λέει ότι θα ξεκουραστείς, θα γίνει η ανανέωση των κυττάρων και κυρίως των μεταβολικών, που σημαίνει ότι τα μεταβολικά όργανα, χολίες, οικότη, έντερο, πάγκρεας, θα πρέπει να μπουν σε μια κατάσταση ηρεμίας για να ανανεωθεί το σώμα. Εμείς, να διορθώσει τις βλάβες του. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν το βράδυ, αντί να ηρεμήσουμε και να πάμε στη γαλήνη που μας τη δίνει απλόχερα η φύση, εμείς ξεσαλώνουμε. Τρώμε πολύ αργά. Πίνουμε, διασκεδάζουμε, δεν είναι κακό να διασκεδάζουμε, κοιμόμαστε αργά. Κοιμόμαστε με φασαρία, με φώτα, με τηλεόραση αναμένη, κινητά stand-by. Αυτό. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, ας πούμε. Το καλύτερο καύσιμο να κάνω, την καλύτερη διατροφή να κάνω, αν δεν προσέξω αυτό, είναι δώρο άδωρο. Άρα θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας σαν να ήταν ένα βρεφάκι.
Πολύ σωστά. Να φροντίζουμε να του δίνουμε τη σωστή τροφή, στην σωστή ώρα, στα βρεφάκια των πρώτων μηνών. Δεν υπερβάλλουμε ποτέ. Έχουμε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα, γιατί δεν ξέρουμε, φοβόμαστε και ό,τι μας πει ο γιατρός. Πολύ σωστά. Και να κοιμούνται στη σωστή ώρα επίσης. Στη σωστή ώρα. Αυτό θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Ναι. Μετά που μεγαλώνει το βρέφος και γίνεται ανθρωπάκος και άνθρωπος μεγάλος, παίρνει αυτή την ελευθερία του, τώρα θα κάνω ό,τι θέλω και θα ευχαριστηθώ τη ζωή. Άρα αρχίζει τις υπερβολές και τις κρεπάλες. Αλλά αυτό γυρνάει μπούμεραγκ σε εμάς. Βλέπεις όμως πως ο χρόνος φαίνεται στα βρέφη, που μέρα με τη μέρα φαίνεται το πως μεγαλώνει ένας οργανισμός και πως αυτή το χαρακτηριστικό της ξεκούρας και της ανανέωσης εμφανίζεται και εμείς το ζούμε και το βλέπουμε. Βλέπεις το αποτέλεσμα της καλής δουλειάς. Μεγαλώνουν, αρχίζουν μετά από πάνω δεξιότητα στο μυαλό τους. Εντάξει, εδώ μπαίνουμε και σε άλλα παιδεία βέβαια, γιατί θα χρησιμοποιήσω έτσι και κάποιους όρους που σχετίζονται με λίγο πιο φιλοσοφημένες επιστήμες, όπως είναι η Αγιουρβέδα, ας πούμε, η οποία λέει ότι στα χρόνια τα μικρά, αυτό το στοιχείο το οποίο αναπτύσσεται στο σώμα μας είναι το στοιχείο της γης και του νερού. Να. Μέχρι τα 14. Μετά μπαίνουμε στη φωτιά, αρχίζει και αναπτύσσεται μέσα μας το στοιχείο της φωτιάς, παραγωγή, ενέργεια, δύναμη, κίνητρα, στόχοι, και φτάνουμε σιγά σιγά στο στοιχείο του αέρα, μεγαλώνοντας, για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε εμπειρία και σοφία. Εκεί ίσως θα έμπαινε και ο μηχανισμός των ορών διατροφής, και μάλιστα θα πιαστώ από αυτό να σου πω ότι αυτό το μοντέλο της διαλυματικής νηστείας που υπάρχει σήμερα είναι μια ωραία πρόταση, η οποία ίσως συνδέεται με αυτή τη φιλοσοφία. Ναι. Και πώς συνδέεται? Καταρχήν η πρόταση αυτή λέει ότι θα την εφαρμόσω για ένα μικρό διάστημα, συνήθως η πρόταση είναι για 2 μήνες, ναι, και ο στόχος είναι να αλλάξω μεταβολισμό, να αλλάξω μεταβολικά. Να ξεμπλοκάρω. Να ξεμπλοκάρω, γιατί ακόμα και τα ίδια τα καλύτερα πράγματα να κάνω και να κοιμάμαι και σωστά, αν εμείς δεν μπούμε στη ροή του φυσικού κόσμου που αλλάζει διαρκώς και είμαστε στα ίδια πράγματα, τότε ακόμα και εκεί ιδρυματοποιούμαστε. Γίνεται μία δομή, γίνεται ένα τέλμα. Πρέπει λοιπόν σταδιακά να υπάρχει αλλαγή, και μάλιστα η νηστεία, η θρησκευτική νηστεία και όλες οι νηστείες στον κόσμο λίγο πολύ προς τα εκεί πηγαίνουν. Γιατί έχουν και ένα κύκλο μέσα στο έτος, όπου επαναλαμβάνονται με μία συγκεκριμένη συχνότητα, άρα δίνει το push-up στον οργανισμό. Και στην κατάλληλη εποχή. Δεν είναι τυχαίο η εποχή που επιλέγεται να γίνει η νηστεία. Δεν είναι χειμώνας κατά χειμώνο ή... Είναι σε συγκεκριμένες εποχές, η δικιά μας θρησκεία έχει αυτά τα γνωρίσματα, η κάθε θρησκεία έχει μια σοφία, ακολουθεί μια σοφία με την κουλτούρα. Και με το περιβάλλον. Σωστά. Αλλιώς είναι ένας άνθρωπος που ζει σε ένα περιβάλλον με πολύ φως, αλλιώς σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σκοτάδι πιο πολύ. Αν είναι εύκρατο το κλίμα ή, εν πάση περιπτώσει, να μην το αναλύσουμε αυτό. Να πω λοιπόν για την διαλυματική, η οποία λέει ότι μέσα σε 8 ώρες τρώγω σωστά βέβαια, δεν τρώγω ό,τι θέλω. Εκεί το έχασα εγώ. Ναι, τρώγω σωστά, γιατί υπήρχε έτσι μια παρανόηση πάνω σε αυτό. Πολλοί κόσμοι λέει, εγώ μέσα σε 8 ώρες μπορώ να κατεβάσω, ας πούμε, σοκολάτες, σουβλάκια, ένα σιχτικάβο. Και 16 ώρες δεν τρώγω. Κάτι που είναι λάθος, γιατί έχει διαταράσει τη γλυκόζη στο αίμα και είναι οδυνηρό. Γιατί θα πρέπει αυτό το πράγμα να το περάσουμε λίγο ήπια. Και λέει λοιπόν ότι μετά από 2 μήνες είμαι έτοιμος απλά να ξαναμπω να επιστρέψω σε μια διατροφή σύμφωνα με τις αρχές του καθενός. Απλά το τηρώ κάθε 2 φορές τη βδομάδα και το αφήνω σαν ένα είδος... Ερώτηση. Ναι. Αυτή η λογική του τρώω κάποιες ώρες, κάποιες ώρες δεν τρώω καθόλου. Μου θυμίζει και λίγο το Ραμαζάνι των μουσουλμάνων. Είναι σε αυτή τη λογική πάντα. Στον οργανισμό μου πώς λειτουργεί? Λειτουργεί μένοντας χωρίς ενέργεια για πολλές ώρες. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, λειτουργεί ότι από τη στιγμή που έχουμε αποθέματα και μιλάμε πάντα για εμάς, για το δυτικό κόσμο που είμαστε σχεδόν... Δεν υποσιτίζεται κανείς. Ναι, με όλο αυτό το μοντέλο της παχυσαρκίας, το οποίο φαίνεται παντού. Ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σταδιακά ο οργανισμός να σπαταλάει τα αποθέματα αυτά και να φτάνει σε ένα επίπεδο καλύτερο από ό,τι ξεκίνησες. Αλλά μπαίνεις και βάζεις και το στοιχείο της εγκράτειας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο πνεύματος, το οποίο είναι το τρίτο κομμάτι, πιο σημαντικό από το πρώτο, το ζωικό, το δεύτερο, το νευρολογικό. Και ερχόμαστε στο πνευματικό, το οποίο λέει ότι αν έχω αρμονία μέσα μου, γιατί αυτός ο κόσμος, ο φυσικός, ορίζεται σαν 2 παραμέτρους. Από τη μια είναι το χάος και μια είναι η αρμονία.
Εμείς προσπαθούμε κάπου στη μέση να κινηθούμε, όσοι ζούμε ισορροπημένα ή όσοι πιστεύουμε ότι έχουμε μια σχετική ισορροπία στη ζωή. Οπότε και η πρόταση η διατροφική, που εδώ θα πρέπει να κάνουμε και ένα αναγραμματισμό και να πούμε διατροφή, αν το αναγραμματίσουμε, γράφεται και η Αφροδίτη. Αφροδίτη είναι θεά της ομορφιάς. Άρα αυτό το οποίο επιλέγω πρέπει να έχει το στοιχείο της ομορφιάς. Και η ομορφιά είναι μονάχα η φυσική εικόνα, αυτό το οποίο ο καθένας θεωρεί για την εικόνα του, αλλά αυτό που κατοικεί εδώ μέσα, αυτό που κατοικεί εδώ μέσα, είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο σεβασμός στο φυσικό κόσμο και στο περιβάλλον, αλλά πρέπει να μπουν και φιλοσοφία, να μπει μέσα και ένα στίγμα σε αυτό που επιλέγω. Και ερχόμαστε λοιπόν να συνδέσω λίγο τη διαλυματική με την Αγιουβέδα, η οποία λέει τι, ότι τρώμε συγκεκριμένες ώρες και μάλιστα δεν τρώω όταν δύσει ο ήλιος, άρα τη μελατονίνη την αφήνω να δράσει το χώρο και, το χρόνο της. Και να έχει αυτό το χαρακτηριστικό της ανανέωσης. Και ότι το πρωί δεν ξυπνάω ότι και καλά και πέφτω με τα μούτρα στο φαΐ που εμείς οι διατροφολόγοι συστήνουμε, αλλά έχει ένα ωράριο, ένα εύρος ωρών. Εκεί μπαίνει λοιπόν ο μηχανισμός της ανανέωσης του σώματος σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να. Αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ας πούμε στο Άγιο Όρος η διατροφή, η οποία είναι συγκεκριμένη, καταρχήν έχει λίγες τοξίνες γιατί δεν τρώνε κρέας, οπότε πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας. Όπως και η παραδοσιακή διατροφή, η οποία η κριτική διατροφή την οποία την έχουμε στο περιθώριο δυστυχώς και αυτό είναι το κόστος. Σαν μουσιακό έβριμα την έχουμε. Το οποίο αυτό προσπαθούμε διαρκώς να υπενθυμίζουμε. Γιατί από μόνο του είναι ένα μοντέλο διατροφής το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις. Ναι. Και ειδικά για εμάς εδώ. Είναι προσαρμοσμένο στα δικά μας δεδομένα. Αυτό. Έχει μια λογική που λέει μέτρο, ισορροπία. Η ισορροπία της γλυκόζης στο αίμα, δηλαδή τρώγω σε συγκεκριμένες ώρες, δεν κάνω υπερβολές, κάνω χρήση σωστή όλων των τροφών και δεν αφήνω στην άκρη τίποτα. Κυρίως αυτό που βγάζει ο τόπος μας, αυτό που φύεται, αυτό που βγαίνει και είναι πρωτογενές που δεν έχει επεξεργασία, το οποίο είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, οι σπόροι, τα φρούτα, τα κυπευτικά, τα λαχανικά, τα όσπρια, στην εποχή τους, κυρίως να είναι η βάση της διατροφής μας και λιγότερο αυτά τα οποία είναι το ζωικό βασίλειο, το οποίο είναι εμείς σαν χρήση θα πρέπει να έχουμε κατ' ουσίαν για ποιο λόγο τρώμε ζωικό βασίλειο. Τρώμε, ας πούμε, για να πάρουμε εύκολα πρωτεΐνη, για να πάρουμε δομικά στοιχεία τα οποία τα έχουμε ανάγκη, γιατί χρειάζεται να έχουμε μια ισορροπία στο γεύμα μας που να λέει τι, ότι σε κάθε γεύμα να συνυπάρχει υδατάνθρακας, πρωτεΐνη, λίπος και μια καλή κατανομή, ούτως ώστε και να χορταίνω και να μην πηγαίνω μετά στην ισορροπία γλυκόζης. Γιατί, ας πούμε, ένας που επιλέγει να τρώει πολλά γλυκά, κάνει ανισορροπία στη γλυκόζη. Εμείς, ας πούμε, το γλυκό δεν το θέλουμε, γιατί ο πιο πολλής κόσμος έχει ανάγκη του γλυκού. Με μέτρο όμως. Απλά το θέλουμε να είναι συνήθως η πρόταση, είναι αυτή που κάνουμε στους διαβητικούς. Να είναι σε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Να. Που να έχει λίπος, πρωτεΐνη και γλυκόζη. Να ισορροπήσει όλο αυτό σωστά μέσα, είναι πρωταγωνιστήσει. Είναι χειρότερο καμιά φορά να φάμε ένα σκέτο φρούτο ή γλυκό του κουταλιού που είναι καλό ποιοτικά σαν γλυκό. Είναι χειρότερο με την έννοια της διαταραχής της γλυκόζης. Είναι καλύτερα να το φάμε. Το πάρεις. Ναι, να το φάμε, ας το πούμε, σε σχέση με άλλα. Δηλαδή, γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού ή γιαούρτι με μέλι. Να. Είναι καλύτερο γιατί έχει μέσα και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και λίπος. Ένα πρωινό είναι προτιμότερο να είναι σε αυτή τη λογική παρά να είναι μονάχα υδατάνθρακας. Δηλαδή, να ξυπνήσουμε το πρωί και να φάμε, ας πούμε, ψωμί με μέλι που κάνει πολλοί κόσμος ή μαρμελάδα. Τι είναι καλύτερο, να έχουμε και αυγό, να έχουμε και δημητριακά βάλουμε, και φρούτα. Μπορούμε να βάλουμε δημητριακά ολικίες, να κάνουμε μια πρόταση και ένα γαλακτοκομικό το οποίο είναι και πρωτεΐνη και λίπος και υδατάνθρακας. Να βάλουμε, ας πούμε, το βούτυρο, το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια ενοχοποιήσει. Στο πύρτο εξώτερο. Το οποίο βούτυρο τι κάνει, ας πούμε, είναι πιο ισορροπημένο να φάμε μια φέτα ψωμί ολικής αλέσεως με βούτυρο και μέλι παρά μόνο μέλι. Γιατί είναι όλα η γλυκόζη, η οποία γλυκόζη θα μας φέρει οδυνηρά την πείνα μετά από μια ώρα.
Σωστά. Εμείς αρκεί θέλουμε, να το παρατηρήσουμε λίγο στον οργανισμό μας αυτό, τις επιλογές που κάνουμε. Ακριβώς. Μετά από λίγες ώρες πώς νιώθουμε. Το ταχυνάκι, ας πούμε, που είναι φυτικό λίπος, εξαιρετικό. Έτσι, είναι προτιμότερο να φάμε το πρωί ταχύνι, που είναι μια πρόταση ευεργετική, γιατί είναι φυτικό λίπος σε σχέση, ας πούμε, με το βούτυρο που είναι ζωικό λίπος. Mm. Και λέμε να μειώσουμε λίγο τα ζωικά, το οποίο έχει ένα, αν θέλετε, και μια έτσι. Στον οργανισμό ένα αποτέλεσμα που λέει προς τα πού πάει η χημεία του σώματος, αλκαλικό σώμα ή όξινο. Εμείς θέλουμε αλκαλικό σώμα. Εμείς θέλουμε να πάμε λίγο προς το αλκαλικό, γιατί το περιβάλλον αυτό ευνοείται τους δείκτες υγείας. Για κρατήστε τα αυτά που εσείς τα ξέρετε απ' έξω και ανακατώ, γιατί είναι η δουλειά σας και είναι ένα τεράστιο ακόμη κεφάλαιο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διατροφής μας ένα προς ένα. Εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε και έχει για μένα φοβερό ενδιαφέρον αυτά που έχω σημειώσει. Ενώ συζητήσαμε για τη διατροφή τα προηγούμενα λεπτά, η λέξη που σημείωσα είναι αυτογνωσία, σώμα, ψυχή, νου, μέτρο, ισορροπία, αρμονία. Συνήθως μιλάμε για πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, λίπος. Τα βάλαμε λίγο στην άκρη σήμερα και πήγαμε στη βάση. Τα βάλαμε ίσως στην σωστή σκέψη, στη φιλοσοφία, στην ανάγκη να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε, προς τα πού θέλουμε να πάμε και ποιος είναι ο στόχος μας εδώ, ξέροντας ότι είμαστε φωτεινές ενέργειες, οι οποίες είμαστε αποτέλεσμα του φωτός όλοι μας, γιατί τα πάντα τα οποία συντελούνται στον κόσμο δημιουργούνται με το φως. Ό,τι φύγεται, ό,τι βγαίνει, φτιάχνεται με την ηλιακή ενέργεια. Η φωτοσύνθεση ηλιακή, η οποία τρέφεται όλο το ζωικό βασίλειο. Τρεφόμαστε και εμείς που παίρνουμε μέρος σε αυτόν τον κόσμο, οπότε στην ουσία εμείς είμαστε αποτέλεσμα του φωτός. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολύ ευχαριστήθηκα να σας ακούω σήμερα. Και εγώ πολύ. Πολύ, πολύ τη χάρηκα αυτή την κουβέντα και τις διαστάσεις που πήρε και τα μονοπάτια που μπήκαμε. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν θα πω, γιατί μου ανοίξατε τώρα και άλλα κουτάκια μέσα στον εγκέφαλο. Ωραία. Με χαρά μου να μοιραστούμε. Στην ουσία είναι προσωπικές προσεγγίσεις, στίγμα, ίσως και μια εμπειρία η οποία όλα αυτά τα χρόνια με κάνει να σκέφτομαι τι απαντήσεις μπορεί να δώσει έναν άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζεται εντός εισαγωγικών στο βασικό που λέγεται καύσιμος ενέργεια. Έχουμε μία μεγάλη ευλογία στα χέρια μας, να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε. Να πάρουμε τα υλικά, να τα πλάσουμε, να τα ανακατέψουμε και να φτιάξουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό έχει και μεγάλη ευθύνη μέσα. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τη δική του μισοφία και ισορροπία και αρμονία. Να είσαστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα φιλιά μας. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 10 παρά 4.